Και αυτό ήταν η κινητήριος δύναμη που με έσπρωξε να έρθω στην Ελλάδα, διότι νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι, να προσφέρω αυτό που νομίζω θα βοηθήσει τη χώρα και θα μας δώσει την δυνατότητα να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη. Με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος, γνωρίζεστε από το 2012. Το κύριο Τσίπρα τον συνάντησα το 2012 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μετέπειτα τον ξαναείδα αρκετές φορές όταν ήταν αντιπολίτευση και πολύ λιγότερες φορές όταν έγινε πρωθυπουργός. Αληθεύει ότι διατελέσατε ένα σημαντικό ρόλο στο να γίνουν κατανοητές οι θέσεις του κυρίου Τσίπρα από την αμερικανική ακαδημαϊκή κοινότητα και ενδεχομένως από αρκετούς Αμερικανούς πολιτικούς. Διαφοροποιηθεί, να το πω αλλιώς, η άποψη που είχαν για τον Αλέξη Τσίπρα οι Αμερικανοί. Λίγο, όχι πολύ. Γιατί η Αμερική, όπως ξέρετε, λέξεις σαν τον σοσιαλισμό, λέξεις σαν το ρίζικο, δεν τις κατανοούν. Χρειάζεται να τις γκουγκλάρουν. Οπότε αυτό ήταν δύσκολο για αυτούς να καταλάβουν ότι υπήρχε μία παράταξη η οποία μπορούσε να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων στην Ελλάδα. Τώρα, εσάς, ο οποίος ξεκινήσατε σε νεαρή ηλικία, βρεθήκατε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τις σπουδές σας, γαλουχηθήκατε μέσα σε αυτό το σύστημα σκέψης, εκπαίδευσης, μέσα σε μια φιλοσοφία η οποία ενδεχομένως να απέχει από την ευρωπαϊκή προσέγγιση των πραγμάτων σε ό,τι αφορά τα κοινά. Τι ήταν αυτό το οποίο σας γοήτευσε από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε μια περίοδο κρίσης όπως αυτή της ύφεσης που βιώνει η χώρα μας? Αυτό που με γοήτευσε ήταν το κοινωνικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Με γοήτευσε ότι ήξερε ότι το πρόγραμμα της λιτότητας δεν θα οδηγούσε σε ανάπτυξη. Δυστυχώς, όταν έγινε κυβέρνηση, κατάλαβε ότι οι κανόνες της Ευρωζώνης είναι διαφορετικοί και για να αναπτυχθεί η χώρα χρειάζεται να πας με τους κανόνες της Ευρώπης. Και ο λαός, ο ελληνικός λαός, θέλει να είναι μέλος της Ευρώπης, όπως όλοι μας, γιατί είμαστε Ευρωπαίοι. Το να είσαι Ευρωπαίος, πρέπει να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι απαραίτητα της Ευρωζώνης, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Παπαδημητρίου, όταν έχεις ένα μνημόνιο το οποίο έχεις υπογράψει ως κυβέρνηση, μπορείς να ασκήσεις πολιτική ή να κάνεις διαχείριση των όσων υπαγορεύονται από το μνημόνιο? Μπορείς να ασκήσεις πολιτική. Νομίζω ότι το μνημόνιο που έχει υπογράψει η κυβέρνηση είναι πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα μνημόνια. Πρώτα-πρώτα, τα πλεονάσματα είναι πολύ πιο μικρότερα από ό,τι είχαν συμφωνηθεί με την προηγούμενη κυβέρνηση. 3,5% δεν είναι τα πλεονάσματα? 3,5% είναι το 2018. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε σε στόχο 4,5%. Αυτό είναι ένα τεράστιο ποσό, το οποίο πρέπει να γίνει είτε με φόρους, είτε με δημόσιες δαπάνες που έχουν τεράστιες περικοπές. Οπότε υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει επίσης μια διαφορά ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει άλλα προγράμματα τα οποία έχει περάσει. Προσπαθεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Κάτι το οποίο δεν είχαμε ακούσει ποτέ από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
Οπότε υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Τώρα, εσάς... Υπάρχουν και περιορισμοί, mm-hmm. αλλά υπάρχουν διαφορές. Να υποθέσω ότι είστε αισιόδοξος. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς αλλιώς σηκώσατε αυτό το χαρτοφυλάκιο για την εξέλιξη των πραγμάτων. Ότι είστε αισιόδοξος για την εξέλιξη που θα έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά το Υπουργείο το οποίο αναλαμβάνετε και η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Αλλιώς δυσκολεύομαι να κατανοήσω πώς κάποιος αφήνει μια καριέρα έξω για να πάρει το χαρτοφυλάκιο ενός Υπουργείου στο οποίο δεν μπορεί να διαπραγματευτεί και πολλά πράγματα και που πιθανότατα αρκετά από αυτά τα οποία θέλουμε να διαπραγματευτούμε αποτελούν κόκκινη γραμμή για τους θεσμούς, για τους εταίρους. Ίσως η απάντησή μου να σας φανεί παράδοξη, αλλά νομίζω ότι είναι ανάγκη για την Ευρώπη η επιστροφή της Ελλάδας στην ανάπτυξη και στη σταθερότητα. Διότι, όπως ξέρουμε, το Brexit mm-hmm. έχει αλλάξει τους κανόνες. Και αυτοί οι κανόνες έχουν αλλάξει όχι μόνο από το Brexit αλλά και από τις φυγοκεντρικές πολιτικές τάσεις των άλλων μελών χωρών που αρχίζουν να ρωτούν τι σημαίνει Ευρωζώνη, τι σημαίνει Ευρώπη. Αυτό νομίζω ότι για να δώσουν την πίστη στους πολίτες της Ευρώπης, είτε είναι Γερμανοί, είτε είναι Αυστριακοί, είτε είναι Ιταλοί, είτε είναι Ισπανοί, πρέπει να αλλάξουν πολιτική. Και νομίζω ότι η επιστροφή της Ελλάδας στην ανάπτυξη θα τους δώσει αυτή την πίστη. Οπότε φαίνεται σαν παράδοξο, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε εκλογές στην Αυστρία, έχουμε εκλογές στη Γερμανία τον επόμενο χρόνο και στη Γαλλία. Εσείς πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να δούμε αλλαγές πολιτικής πριν από τις γερμανικές εκλογές? Πιστεύω ότι μπορεί να δούμε αλλαγή πολιτικής στην Αυστρία. Mm-hmm. Πιστεύω ότι μπορεί να δούμε μια αλλαγή στην Γαλλία. Όχι ότι η Marine Le Pen θα γίνει πρόεδρος, αλλά θα έχει τόσο πολύ μεγάλη ισχύ που νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα για τη Γαλλία να συνεχίσει την πολιτική της Γερμανίας. Όπως πιστεύω και το δημοψήφισμα στην Ιταλία θα έχει μια επιρροή στις 4 Δεκέμβρη. Στις 4 Δεκέμβρη μια επιρροή που ίσως να κάνει τις υπόλοιπες χώρες του Βορρά της Ευρωζώνης να ξανασκεφτούν τις πολιτικές που εφαρμόζουν. Προϋπόθεση όμως για να συμβεί κάτι τέτοιο, για να υπάρξει μια αλλαγή συνολική, δεν είναι να υπάρξει μια αλλαγή στην πολιτική την οποία επιδιώκει η γερμανική πλευρά? Η γερμανική πλευρά θα αλλάξει πολιτική όταν δει ότι το θαύμα της Ευρωζώνης, γιατί είναι θαύμα η Ευρωζώνη για τη Γερμανία, επειδή το ευρώ είναι πολύ φτηνό νόμισμα με σύγκριση του ευρώ στην Ελλάδα που είναι πολύ ακριβό, και τότε θα δει ότι ίσως να είναι τώρα η ευκαιρία να ξανασκεφτεί τις πολιτικές που επιβάλλει, γιατί είναι γερμανικές πολιτικές, δεν είναι. Άρα πολιτικές. Μια προϋπόθεση μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο περιγράφετε εσείς είναι και η επαναδιατύπωση του ίδιου του νομίσματος. Ακριβώς. Το πόσο κοστίζει το ίδιο το ευρώ για να γίνει ανταγωνιστικό ενδεχομένως στη διεθνή κοινότητα. Η Γερμανία μπορεί να, δεν χρειάζεται να ξαναγίνει η αξιολόγηση του ευρώ σαν νόμισμα. Η Γερμανία πρέπει να αλλάξει πολιτική, η οποία σημαίνει ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις να συσσωρεύεις αυτά τα πλεονάσματα mm-hmm. χωρίς να τα ξοδεύεις για εσωτερική κατανάλωση. Δεν μπορείς να συνεχίσεις να έχεις πολύ μειωμένους μισθούς. Άμα ρωτήσει κανείς ένα Γερμανό, ένα απλό Γερμανό, θα σου πει ότι δεν έχει αρκετά χρήματα.
παραπονούνται οι Γερμανοί. Αυτοί που μένουν στο Μόναχο είναι καλύτερα από αυτούς που μένουν στο Βερολίνο. Γιατί είναι αυτό? Γιατί το Βερολίνο σαν πολιτεία έχει έλλειμμα. Και επειδή έχει έλλειμμα, θα πρέπει να καταπιεστούν οι μισθοί, θα πρέπει να καταπιεστεί η δημοσιονομική πολιτική για την πολιτεία του Βερολίνου. Κανένας δεν είναι ευχαρισμένος γι' αυτό. Θέλω να τα δούμε και στη συνέχεια. Θα επανέλθουμε στο κομμάτι αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Ωστόσο, αποκωδικοποιώντας λίγο και γνωρίζοντας τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, άρτη αφιχθή στην Ελλάδα, θα ήθελα να δούμε 2-3 σημεία τα οποία έχω επισημάνει. Θα ξεκινήσω από τη σημερινή σας δήλωση, προσερχόμενος στην τελετή παράδοσης παραλαβής, όπου απαρνηθήκατε μια παλαιότερη δήλωσή σας. Είχατε ταχθεί υπέρ του παραλληλού νομίσματος στο παρελθόν. Το βλέπατε. Γοήτευε. Το βλέπατε θετικά. Σήμερα είπατε ότι ήταν μια άποψη που διατυπώσατε όντας ακαδημαϊκός εκείνη την περίοδο. Σήμερα είστε πολιτικός, τα βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει διαφορετική ανάγνωση των πραγμάτων? Κοιτάξτε, μεταξύ πολιτικού και ακαδημαϊκού. Υπάρχει. Γιατί? Γιατί όταν είσαι ακαδημαϊκός μπορεί να είσαι και ανεύθυνος. Αν είσαι πολιτικός έχεις την ευθύνη πολλών ανθρώπων. Δεύτερον, νομίζω ότι η συζήτηση για το παράλληλο ή συμπληρωματικό νόμισμα είναι παραπλανητικό τώρα. Διότι η κυβέρνηση για το στόματος του Πρωθυπουργού έχει επανειλημμένα γνωστοποιήσει ότι παράλληλο νόμισμα, η εναλλακτική του παράλληλου νομίσματος, δεν είναι κάτι που αυτή η κυβέρνηση θα εστερνιστεί. Το έχει απορρίψει απόλυτα. Σαφέστατο. Ωστόσο, η διατύπωση ενός ακαδημαϊκού δεν είναι μια ρεαλιστική διατύπωση, δεν είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση. Όταν εσείς μιλήσατε τότε για το παράλληλο νόμισμα, εκτιμάτε ότι ήταν ένα λάθος στο οποίο είχατε υποπέσει ή δεν είναι ρεαλιστικό τώρα να το δούμε κάτι τέτοιο? Δεν είναι ρεαλιστικό τώρα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν λάθος. Ίσως να είναι λάθος, ήταν διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν δείκτες σταθεροποίησης για την ελληνική οικονομία. Οπότε το άρα, συμπληρωματικό... Άρα, τότε, ίσως να είχε ένα νόημα, αυτό λέτε, σας καταλαβαίνω καλά? Κοιτάξτε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2012, ένας στενός σύμβουλος του Πρωθυπουργού τότε, Αντώνη Σαμαρά, είχε προτείνει στους Financial Times ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει από το ευρώ. Το οποίο ήταν καταστροφικό κατά τη γνώμη μου και το είπα σε απάντηση στις Financial Times. Δεν έγινε καμία συζήτηση όμως το ότι ο κύριος ο καθηγητής ήταν σύμβουλος του κυρίου Σαμαρά. Αλλά αυτό επανέρχεται για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το θεωρώ είναι παραπλανητικό. Και επίσης δεν είναι κατανοητό από μένα να ακούω τις ανακοινώσεις και τα σχόλια των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης να κάνουν κινδυνολογία για το δικό μου σε σχέση με την εισαγωγή μου στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Λόγω της δήλωσής σας αυτής, εννοείται. Ναι, φαντάζομαι πάντως κατανοείτε κι εσείς ότι όταν κάποιος λαμβάνει ένα πόστο μέσα σε μια κυβέρνηση και ένα πόστο όπως του Υπουργού Οικονομίας, μια τέτοια θέση, λογικό είναι να ξεσκονίσεις λίγο το παρελθόν, να δεις ποιες είναι οι τοποθετήσεις που έχει. Λογικό είναι να ασχοληθεί κάποιος, είτε η αντιπολίτευση είτε ο τύπος, με μια δήλωση όπως το παράλληλο νόμισμα για εκείνη την περίοδο στην οποία αναφερθήκατε εσείς. Νομίζω λογικότερο θα ήταν να ρωτήσει κανείς τον καινούριο υπουργό τι όραμα έχει για το
για την ανάπτυξη, τι νομίζει ότι μπορεί να κάνει, αντί να κοιτάξει το παρελθόν, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Διότι και να ήθελα το παράλληλο νόμισμα, υπηρετώ την κυβέρνηση. Και αυτή η κυβέρνηση το έχει απορρίψει. Οπότε γιατί να ξεσκονίζουμε το παλιό βιβλίο. Mm-hmm. Πάντως εγώ κρατώ κάτι που είπατε διαφορετικό απόψε, ότι αν είχε συμβεί σε μια άλλη χρονική στιγμή, δεν ξέρω ποια θα ήταν, αν μπορείτε να την ορίσετε τη χρονική στιγμή, το 2000 πόσο, 12, 11... Το 2012. 12. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τι άλλαξε? Κοιτάξτε, δεν θέλω να συνεχίσω σε αυτή την κουβέντα από το παράλληλο νόμισμα, γιατί δεν έχει νόημα πλέον. Μάλιστα. Λοιπόν, μιλήσατε για το όραμα. Πριν πάμε στο όραμα, ένα σχέδιο Marshall είπατε και το έχει πει και με διαφορετικά λόγια, νομίζω, ο Πρωθυπουργός. Μα όχι, το έχει πει έτσι ακριβώς. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο σχέδιο Marshall. Να υποθέσω ότι είναι μια κουβέντα που έχετε κάνει και που ενστερνίζεται και ο Πρωθυπουργός, ότι υπάρχει αναγκαιότητα για ένα τέτοιο νέο σχέδιο Marshall στην Ευρώπη. Είδαμε και τη δήλωσή σας νωρίτερα. Στην αυτεμπορική, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει αυτή τη δήλωση. Το σχέδιο Marshall, από πού έρχεται αυτό? Ποιος είναι αυτός ο οποίος το τρέχει αυτό το σχέδιο Marshall σήμερα για την Ελλάδα? Δεν υπάρχει ακριβώς το σχέδιο Marshall, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα ΕΣΠΑ προγράμματα που έχουμε από το 2014 με το 2020 είναι 20 δισεκατομμύρια. Υπάρχουν άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έρχονται επίσης και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Reconstruction and Development, η EBRD. Οπότε μπορεί να είναι σαν το σχέδιο Marshall, όχι ακριβώς, αλλά υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν τη χώρα για την ανάπτυξη. Δεν είναι τα μόνα που χρειάζεται. Χρειαζόμαστε ιδιωτικές επενδύσεις και αυτές είναι κάτι το οποίο... Τώρα, μιλάτε για ανάπτυξη. Μας παρακολουθεί και ο κόσμος, μας ακούει. Ανάπτυξη μέσα σε ένα περιβάλλον λιτότητας, πώς μπορεί να επιτευχθεί? Δεν χρειάζεται μία επαναδιατύπωση, μία επαναχάραξη της οικονομικής πολιτικής η οποία εφαρμόζεται στην Ελλάδα και ενδεχομένως μία μεγαλύτερη πίεση προς τα έξω για, να το πω λαϊκά, να βάλουν νερό στο κρασί τους και οι θεσμοί σε ό,τι αφορά τα μέτρα λιτότητας τα οποία εφαρμόζονται στην Ελλάδα? Δεν είναι αυτοκτονικά αυτά τα μέτρα λιτότητας? Κοιτάξτε, η ανάπτυξη θα έρθει με περικές προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Δεύτερο είναι η διευθέτηση του δημόσιου χρέους. Αυτό δεν σημαίνει η απομείωση του δημόσιου χρέους. Και το τρίτο είναι η ποσοτική, να ενταχθεί η Ελλάδα στην ποσοτική χαλάρωση. Η ποσοτική χαλάρωση θα αλλάξει πάλι τους κανόνες από τους διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Οπότε ο δανεισμός της Ελλάδος θα είναι πολύ, πολύ φτηνότερος από ό,τι είναι τώρα. Οπότε αυτά είναι οι προϋποθέσεις για μια ανάπτυξη ή για επενδύσεις που οι επενδυτές θα δουν ότι υπάρχει πλέον σταθερότητα στην Ελλάδα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχει μια αποκλιμάκωση σήμερα στα δεκαετή ομόλογα της χώρας. Από τα spreads που ήταν πάνω από 8 έχουν κατέβει στα 7,5. Μπορείτε να μου πείτε 100%, μπορείτε να μου πείτε ότι είναι μικρό, αλλά είναι ένας δείκτης. Εγώ θα πιαστώ από το πρώτο στο οποίο αναφερθήκατε, το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Λοιπόν, είχαμε το Eurogroup απόψε, ολοκληρώθηκε πριν από μία ώρα και κάτι. Είχαμε τον κύριο Ντάιζελμπλουμ, ο οποίος έδωσε το πλαίσιο του τι θα πρέπει να περιμένουμε, και ο κύριος Πιέρ Μοσκοβισί. Γενικότερη ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Μοσκοβισί.
Ο Ολλανδός Υπουργός των Οικονομικών, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης στο κοινωνικό κράτος, στα εργασιακά και στα δημοσιονομικά μέτρα για το 2017 και το 2018, έτσι ώστε να γνωστοποιηθούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Νέα μέτρα, λοιπόν. Όχι. 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 Γιατί? Δεν εκπλήσωμαι με αυτά που ακούω από τον κύριο Ντάιζενμπλουμ και από τον κύριο Μοσκόβιση. Δεν περίμενα αυτό το πλαίσιο. Δεν περίμενα τίποτε διαφορετικό. Αυτό που λέει ο κύριος Μοσκόβιση είναι ότι πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση. Και αυτό λέει και η κυβέρνηση, πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση. Δεν μας μια πιο στρογγυλεμένη προσέγγιση από τον κύριο Μοσκόβιση, προσεκτικός, σαφέστατος, δίνοντας ένα πλαίσιο στο τι περιμένουμε από την Ελλάδα. Είναι ο κύριος Ντάιζενμπλουμ. Δεν έχω φτάσει ακόμα στον κύριο Σόιμπλε, τον έχω αφήσει για αργότερα. Προτείνω να πάτε στον κύριο Σόιμπλε. Την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Ρέγκλιν από τον μηχανισμό της, το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να μην αρχίσουμε το διάλογο για εξέβρεση λύσης του βραχυπρόθεσμου μέρους του δημοσίου χρέους. Οπότε ποιον να πρωτοακούσει κανείς? Δεν υπάρχει μία φωνή. Είναι πολλές φωνές. Γιατί να κλείσει κάποιος τα αυτιά όμως τον κύριο Σόιμπλε, ο οποίος λέει ότι δεν έχει νόημα να συζητάμε, σήμερα το είπε, για άλλα μέτρα σε σχέση με το ελληνικό χρέος. Όταν τελειώσουμε με το ελληνικό πρόγραμμα, θα δούμε. Γιατί πολλοί είπαν το αντίθετο αυτό που είπε ο κύριος Σόιμπλε. Και όλοι ξέρουν γιατί ο κύριος Σόιμπλε είπε αυτό, γιατί υπάρχουν εκλογές το 2017. Και έχει πείσει τους Γερμανούς φορολογούμενους ότι έχουν πρόβλημα με την Ελλάδα. Και δεν μπορεί, και δεν ξέρει τώρα πώς να βγει από την παγίδα που έχει στήσει στον εαυτό του. Mm-hmm. Οπότε δεν εκπλήσωμαι με αυτά που λέει. Τώρα, έχοντας ένα νέο Υπουργό Οικονομίας και διαβάζοντας και τις δηλώσεις του κύριου Ντάιζενμπλουμ, θα επιμείνω εγώ και σας αφορά νέα μέτρα για τα δημοσιονομικά για το 2017 και το 2018. Θεωρείτε δηλαδή ότι ασχέτως των δηλώσεων που γίνονται στο Eurogroup, νέα μέτρα δεν υπάρχει περίπτωση να λάβετε? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πάρουμε νέα μέτρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πάρουμε νέα μέτρα. Διότι μέχρι τέλος του χρόνου 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα έχουν πέσει στην οικονομία από τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Το οποίο σημαίνει ότι το 2017 θα έχουμε αυτό το πλεονέκτημα, πλεόνασμα, συγγνώμη, που χρειάζεται να έχουμε, και το ίδιο το 2018. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε άλλα μέτρα. Και επίσης, όταν θα κλείσει αυτή με την προϋπόθεση που νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και θα συμβεί για τη δεύτερη αξιολόγηση, υπάρχουν πολλοί μέθοδοι. Αναφέρεστε? Ορίστε? Σε ποια προϋπόθεση αναφέρεστε? Το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Το επενδυτικό κοινό θα αρχίσει να βλέπει την Ελλάδα πλέον ότι είναι μια χώρα η οποία έχει σταθεροποίηση στο πρόγραμμά της. Γιατί άμα κλείσει η αξιολόγηση, αυτό περιμένουν οι αγορές. Και θα αρχίσει και η ποσοτική χαλάρωση. Οπότε γιατί ο επενδυτής να έχει πρόβλημα εάν ξέρει ότι υπάρχει ένας τελευταίος αγοραστής του ομολογίου που κρατάει? Δεν ξέρω αν το έχω καταλάβει καλά. Θα ζητήσω τη βοήθειά σας σε αυτό. Πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης είναι βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο να τα κλείσουμε όλα τα ζητήματα πριν τη δεύτερη αξιολόγηση? Γιατί έχω ακούσει και τον κύριο Τσίπρα αρκετές φορές, τον Πρωθυπουργό, να αναφέρεται στα ζητήματα αυτά, βάζοντας και τα τρία μαζί, ενώ βλέπω ότι από τους θεσμούς και τους εκπροσώπους αυτών όποτε γίνεται μία αναφορά μένουμε στο βραχυπρόθεσμο. Κοιτάξτε, το βραχυπρόθεσμο είναι κάτι το οποίο μας αφορά, διότι είναι ομόλογα τα οποία πρέπει να ανακυκλωθούν και να γραφτούν με πολύ μικρό επιτόκιο, το οποίο το έχουμε. Αυτό λοιπόν βοηθάει στη δημοσιονομική πολιτική και στα δημοσιονομικά αποτελέσματα. Αλλά με ρωτάτε κάτι το οποίο δεν είναι στο δικό μου το πορτοφόλιο. Το χαρτοφυλάκιο το δικό μου δεν έχει να κάνει με τη δημοσιονομική πολιτική,
έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Για την οποία και είστε αισιόδοξος, μου είπατε νωρίτερα. Είμαι. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Λοιπόν, το αυτονόητο. Σε ένα περιβάλλον ύφεσης, σε ένα περιβάλλον υψηλής φορολογίας, σε ένα περιβάλλον γραφειοκρατικό, παρά το γεγονός ότι συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για fast-track διαδικασίες, γρήγορες διαδικασίες. Το fast-track είναι κάτι το οποίο εξακολουθούμε να το συζητάμε και ως έννοια κάτι το οποίο το περιμένουμε, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ποια είναι η χρυσόσκονη, ποιο είναι το μαγικό ραβδί που κουβαλάτε εσείς μαζί και θα κάνετε τα πράγματα να δουλέψουν και να γίνουν, να αλλάξουν μάλλον, να το πω διαφορετικά, και να γίνει γοητευτική η ελληνική αγορά για ξένες επενδύσεις. Κοιτάξτε, έχουν γίνει πολλά. Έχουν γίνει πολλές μεταρρυθμίσεις. Που υπάρχουν νομοσχέδια για την απλοποίηση της εδραίωσης σύστασης επιχειρήσεων. Υπάρχουν άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε είναι μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για επιχειρηματικότητα, για την ανεργία, τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Δεν είναι μόνο οι δημόσιες δαπάνες που έρχονται από την Ευρώπη, είναι και οι επενδύσεις. Και γι' αυτό σας είπα ότι η προϋπόθεση της δεύτερης αξιολόγησης και η ποσοτική χαλάρωση θα έχει πολύ μεγάλη επιρροή. Διότι οι επενδυτές ξέρουν ότι υπάρχει σταθεροποίηση. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν και μικρές και μεγάλες επενδύσεις. Κοιτάξτε, το ελληνικό είναι μια τεράστια επένδυση. Μπορεί να πάει μέχρι και 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί ένας άλλος επενδυτής, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει μια ξενοδοχική μονάδα, να μην έρθει, αφού βλέπει ότι κάποιος άλλος έχει 7 δισεκατομμύρια? Εγώ δυσκολεύομαι να κατανοήσω γιατί να έρθει κάποιος να επενδύσει στην Ελλάδα όταν έχεις ένα νόμισμα το οποίο είναι το ευρώ, το οποίο σαν νόμισμα είναι ακριβό, όταν έχεις μια φορολογία στη χώρα στην οποία καλείσαι να επενδύσεις, η οποία είναι μίνιμουμ της τάξεως του 40%, τι είναι αυτό το οποίο θα κάνει τον άνθρωπο αυτό να πάρει τα χρήματά του, να τα φέρει στην Ελλάδα, να επενδύσει εδώ, ενώ εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνταν στη χώρα μας έχουν φύγει και έχουν πάει στη Βουλγαρία και έχουν στήσει εκεί τα μαγαζιά τους, τα εργοστάσια τους ή οτιδήποτε άλλο, για να γλιτώσουν από την υψηλή φορολογία? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την αλληλεία των επενδυτή να επενδύσει στην Ελλάδα. Πρώτον, ως μέλος της Ευρωζώνης, η Ελλάδα έχει μια σταθερότητα και την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ακολουθεί αυτή την πολιτική. Δεύτερον, είναι εύκολη η διοχέτευση των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών στην Ελλάδα για την υπόλοιπη Ευρώπη. Επίσης υπάρχει μια πολλαπλή διαπραγμάτευση για εμπορικές συναλλαγές με άλλες χώρες, Μέσης Ανατολής και άλλες. Και να μην ξεχνάμε τέλος ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, το οποίο είναι πρόθυμο για δουλειά. Κύριε Υπουργέ, θα επιμείνω. Γιατί να μην πάω στην Ιορδανία, μια και αναφέρατε τη Μέση Ανατολή, όπου θα πληρώσω 15% φόρο. Γιατί να μην πάω στη Βουλγαρία να στήσω την εταιρεία μου, όπου το πιο πολύ που πληρώνει κάποιος αυτή τη στιγμή από τις εταιρείες εκεί είναι το 18-20%, και να έρθω σε μια χώρα η οποία θα μου βάλει ασφυκτικά ένα 40%. Μήπως χρειάζεται μία διαφοροποίηση στην προσέλκυση των ξένων επενδυτών, ένα δελεαστικό πακέτο φορολογίας? Υπάρχουν δελεαστικά
Για παραδείγματος χάρη, ένας επενδυτής ξέρει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα οι φόροι δεν θα αυξηθούν. Μπορεί να μειωθούν, αλλά δεν θα αυξηθούν. Επίσης, όταν πάω στη Βουλγαρία, δεν έχω ένα σταθερό νόμισμα. Δεν είμαι στο ευρώ. Όταν πάω στην Ιορδανία, έχω άλλο πρόβλημα. Οπότε, υπάρχουν αυτά το πλεονέκτημα στην Ελλάδα που δεν υπάρχουν στην Βουλγαρία και στην Ιορδανία. Τώρα, επειδή έχετε διατελέσει στο παρελθόν και διευθύνων σύμβουλος σε κάποιες εταιρείες, με το χέρι στην καρδιά, αν σήμερα ήσασταν σύμβουλος σε κάποια από αυτές τις εταιρείες και έπρεπε να διαλέξετε μια χώρα στην οποία θα πάνε να στήσουν την έδρα τους ή θα πάνε να στήσουν ένα παράρτημα, η Ελλάδα θα ήταν μέσα στις χώρες αυτές αν σας ζήταγαν να επιλέξετε από τον ευρωπαϊκό χάρτη μια χώρα? Κοιτάξτε, αν ήμουν Έλληνας, η Ελλάδα θα ήταν φυσικά η επιλογή μου. Αλλά δεν θα πήγαινα ποτέ στη Βουλγαρία. Δεν θα πήγαινα ποτέ στην Ιορδανία. Μάλιστα. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Εγώ θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστώ. Ωστόσο, πέρα από την Κόσκο, πέρα από την επένδυση στο ελληνικό στην οποία αναφερθήκατε, δεν νομίζω ότι έχει επιτευχθεί κάποια άλλη επένδυση το τελευταίο διάστημα ή κάτι το οποίο να είναι ικανό να ανατρέψει το οικονομικό τοπίο το οποίο έχει διαμορφωθεί. Θα σας πω ότι ο κεντρικός αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος δεν έχει πολύ χρόνο που πέρασε, έχει ήδη πάνω από 500 αιτήσεις. Είναι μικρές οι επενδύσεις, αλλά είναι 500. Όχι ότι όλες θα εγκριθούν. Οπότε θέλω να σας πω ότι το κλίμα αλλάζει. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ομογένεια. Σε ποια κατεύθυνση? Προς την Ελλάδα. Από την ΗΠΑ. Βεβαίως. Βεβαίως. Υπάρχει εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Και γιατί δεν συνέβη τόσο καιρό? Δεν υπήρξε στη σκέψη κάποιου άλλου ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την κυβέρνηση, σε μια προηγούμενη κυβέρνηση? Σας είπα, χρειάζεται σταθερότητα. Δεν υπήρχε σταθερότητα και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Και μέχρι τώρα υπήρχε μια βεβαιότητα σε αυτή την κυβέρνηση. Η σταθερότητα στην οποία αναφέρεστε είναι κάτι το οποίο αφορά μία και μόνο χώρα? Αν η Ελλάδα, για παράδειγμα, σήμερα θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα βγει από την Ευρωζώνη, είναι ικανό για να στρέψει το βλέμμα κάποιου επενδυτικά? Βεβαίως. Η σταθερότητα έχει να κάνει με το γενικότερο περιβάλλον που αφορά την Ευρωζώνη? Κοιτάξτε, οι αγορές έχουν το δικό τους μυαλό και οι επενδυτές βλέπουν τις αγορές και η αγορά δεν έχει πρόβλημα με την Ευρωζώνη. Εμείς μπορεί να έχουμε ερωτήσεις για το τι θα γίνει με την ακροδεξιά στην Γαλλία ή στην Αυστρία. Αλλά οι αγορές έχουν διαφορετικό μυαλό. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ότι τα κέρδη που θα βγουν είναι αυτά που ζητούν οι επενδυτές. Και αυτό πιστολογούν τις κάθε χώρες. Όταν λοιπόν η Ελλάδα δείξει σταθερότητα από τις προϋποθέσεις που ανέφερα, δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ της Ελλάδος και του Βέλγιου. Και το Βέλγιο έχει μεγάλο χρέος. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, ένα από τα θέματα επίσης του δικού σας Υπουργείου, του δικού σας χαρτοφυλακίου, μια κουβέντα η οποία έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη με τους θεσμούς. Ακόμα δεν έχουμε οριστική συμφωνία επ' αυτού και το τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Θα το δούμε πού βρισκόμαστε, θέλω να το δούμε στη συνέχεια της κουβέντας. Θέλω επίσης να δούμε τι γίνεται με την εργαλειοθήκη και περισσότερες αλλαγές τις οποίες ετούνται οι εκπρόσωποι των θεσμών, ο λόγος για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς επίσης και τους Ευρωπαίους εταίρους, αμέσως μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο από τώρα και πάλι μαζί.